λύση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τη συνάδελφη για την κατανόηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Μνημόνιο Κατανόησης που έρχεται σήμερα είναι ένα ακόμα βήμα στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έρχεται για κύρωση το Μνημόνιο Κατανόησης για τη διμερή διακρατική συνεργασία στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας. Μετά την αμυντική συμφωνία, μετά την ένταξη στο σύστημα των μεγάλων κέντρων δεδομένων, τα Big Data, έρχεται και η συμφωνία για τη συνεργασία στην ανώτατη εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κανείς τόσο αφελής που να πιστεύει ότι όλο αυτό το πλέγμα σχέσεων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα οικοδομείται χάρη στην οξυδέρκεια ή με βάση τον πολιτικό σχεδιασμό οποιασδήποτε ελληνικής κυβέρνησης. Είναι ένα πλαίσιο συνεργασίας που ακολουθεί τις εντολές του σχεδιασμού των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Η Ελλάδα για μια ακόμα φορά υποτάσσεται δεδομένη και πρόθυμη στην εξυπηρέτηση αυτών των σχεδίων που αφορούν αλλά και όχι δικά της γεωστρατηγικά και πολιτικο-οικονομικά συμφέροντα. Είναι η ίδια πολιτική με βάση την οποία επιλέγουμε ή αναγκαζόμαστε να αναπτύσσουμε τις σχέσεις μας και με άλλα, με κραυγαλαίο τρόπο θα έλεγα, αυταρχικά καθεστώτα στην περιοχή, όπως το Ισραήλ, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία. Είναι προφανές ότι υπό κανονικές συνθήκες η Ελλάδα, που υποτίθεται ότι μετέχει και στις αξίες της Δύσης, δεν θα αναζητούσε συμμαχίες και συνεργασίες με τέτοια αντιδημοκρατικά και αυταρχικά κράτη. Εξάλλου, δύσκολα θα μπορούσε κανείς να επιχειρηματολογήσει για κάποιο σημαντικό εθνικό όφελος από τέτοιες συνεργασίες σε βαθμό που να αέρονται οι πολιτικές ή πολιτιστικές επιφυλάξεις. Σε κάθε περίπτωση, το συγκεκριμένο μνημόνιο αφορά σε διμερή συνεργασία στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας. Για την έρευνα και τεχνολογία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους τομείς των κοινών ερευνητικών προγραμμάτων όπως είναι η γεωργία, η ασφάλεια των τροφίμων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα μαθηματικά, η υγεία και άλλοι. Αυτό στο άρθρο 2. Προβλέπεται επίσης η συνεργασία στην διεξαγωγή επιστημονικών σεμιναρίων και συνεδρίων και διοργάνωση διαλέξεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, άρθρο 3. Παράλληλα και η ανταλλαγή επισκέψεων εμπειρογνωμόνων ερευνητών και τεχνικών διαφόρων εκπαιδευτικών και επιστημονικών πεδίων, ακόμα και διδακτικού προσωπικού ανωτάτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, άρθρο 4. Η συνεργασία στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης επεκτείνεται και στην ανταλλαγή πληροφοριών για την ακαδημαϊκή ποιότητα, τα πρότυπα απόδοσης, την αξιολόγηση αποτελεσμάτων, την ανάπτυξη της διδακτικής ύλης κλπ. Άρθρο 5, αλλά και σε σχέση με τους τίτλους σπουδών και την αμοιβαία αναγνώρισή τους στο άρθρο 6. Τέλος δε, και στην αποδοχή ή και την ανταλλαγή επισκέψεων φοιτητών και την ανταλλαγή καλλιτεχνικών και επιστημονικών εκθέσεων στο άρθρο 7. Είναι πιστεύω αναγκαίο να πούμε δύο βασικά πράγματα για την έρευνα και την τεχνολογία. Είναι ουσιαστική και αποτελεσματική, θα πρέπει να είναι ουσιαστική και αποτελεσματική ενίσχυση της έρευνας και δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς τις αναγκαίες κρατικές ενισχύσεις. Είναι κοινός τόπος και αναμφίβολη διαπίστωση ότι οι χώρες που έχουν επιτυχίες στους συγκεκριμένους τομείς επενδύουν σε αυτούς ποσοστό παραπάνω από το 3% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος τους. Στη χώρα μας, στις καλύτερες χρονιές, η αντίστοιχη χρηματοδότηση δεν ξεπερνά το 1,3% του ΑΕΠ. Η πολιτική έρευνας και τεχνολογίας θέλει και μακροχρόνιο σχεδιασμό, θέλει και επιμονή, αλλά θέλει και συνέπεια. Μην ξεχνάμε ότι οι επιτυχίες της έρευνας από δημόσιους φορείς και από τα δημόσια πανεπιστήμια αποδίδονται και στη λεγόμενη αγορά, αποδίδονται και στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα για χρήση και εκμετάλλευση. Διακρατικές συνεργασίες όπως αυτή που συζητάμε σήμερα είναι οπωσδήποτε θετικές, αλλά μπορούν να έχουν μόνο επικουρική λειτουργία. Θα είχε βέβαια μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μεγαλύτερες προσδοκίες για θετικό αποτέλεσμα εάν η εφαρμογή τους περιλάμβανε παραδείγματος χάρη ένα γενναίο χρηματοδοτικό πρόγραμμα των Ημεράτων προς την ελληνική έρευνα, η οποία έχει ουσιαστικά εγκαταλειφθεί από τις κυβερνήσεις και τους ελληνικούς προϋπολογισμούς. Από το κείμενο του μνημονίου δεν προκύπτει άμεσα κάτι τέτοιο και κλείνοντας κύριε Πρόεδρε,
κανείς δεν θα μπορούσε να είναι αντίθετος με το ουσιαστικό περιεχόμενο μιας διακρατικής συμφωνίας που προάγει τη συνεργασία στους συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι η έρευνα, η τεχνολογία και η ανώτατη εκπαίδευση. Εάν εξετάζαμε απομονωμένα το περιεχόμενο, θα υπερψηφίζαμε. Εάν εξετάζαμε απομονωμένα τα κίνητρα και το πλαίσιο της εντεταλμένης προσέγγισης μεταξύ των δύο χωρών και των κυβερνήσεων, θα καταψηφίζαμε. Επομένως, ψηφίζουμε παρόν, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ, κύριε